Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Να εκμεταλλευτεί πλήρως το χρονικό διάστημα ως τον κύριο προ της 21ης Ιουνίου για να υλοποιήσει τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης και να θέσει τις βάσεις για την μεταμνημονιακή εποχή «Καλύτερη Ελλάδα». Κατά τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις που είχε το οικονομικό επιτελείο με τους θεσμούς στις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, καταδείχθηκε πως οι δυσκολίες είναι πολλές και αρκετά ζητήματα είχαν υποεκτιμηθεί. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, ειδικά αμέσως μετά την νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου στην Ουάσιγκτον, οπότε οι θεσμοί θα επιστρέψουν ξανά στην Αθήνα. Η έλευση των FinTech αποτελεί περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή για τις παραδοσιακές τράπεζες, διαβεβαίωσε την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, και τόνισε ότι το άνοιγμα της αγοράς δημιουργεί ευκαιρίες για νέα έσοδα για τις τράπεζες. Από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στην πρόκληση που συνιστά για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η είσοδος των FinTech στην αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το FinTech ξεκίνησε ήδη στην Ευρώπη και εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βρισκόμαστε κοντά στους πελάτες μας. Θέλουμε να είμαστε η νούμερο ένα επιλογή για τους πελάτες μας στη νέα αυτή εποχή, είπε χαρακτηριστικά. Σπίτι έτοιμο για Airbnb, ιδανικό για Airbnb. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις φράσεις που συνοδεύουν όλο ένα και περισσότερες αγγελίες για την αγορά αλλά και την ενοικίαση κατοικιών σε δημοφιλείς ιστοσελίδες. Η προοπτική αξιοποίηση ακινήτων από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες αλλά και επαγγελματίες να προωθούν τα διαμερίσματα που θέλουν να πουλήσουν, τονίζοντας τη δυνατότητα που αυτά μπορεί να έχουν ως πηγές εισοδήματος. Εξάλλου, όπως σημειώνουν γνώστες της κτηματαγοράς, αυτή την εποχή μοναδική επενδυτική δυνατότητα που διαθέτουν οι κατοικίες στη χώρα μας είναι ακριβώς αυτή της τουριστικής αξιοποίησης. Τοντικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 862,02 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,59% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.